Αλλάζουμε θέμα σε κλίμα ακραίας πόλωσης. Οι σημερινές επαναληπτικές εκλογές στη Χιμάρα, στη σκιά του μπαράζ καταγγελιών από την Ομογένεια για εκβιασμούς και προσπάθειες εξαγοράς ψήφων. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης Ράμα άφησε ο Φρέντις Μπελέρης σε νέο του μήνυμα μέσα από τη φυλακή. Σε κλίμα έντονων πιέσεων και καταγγελιών των χυμαριωτών για μεθοδεύσεις από το κόμμα του Έντι Ράμα, διεξάγονται επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές στη Χιμάρα, με τον Φρέντι Μπελέρη μέσα από τις φυλακές να αφήνει αιχμές κατά της αλβανικής κυβέρνησης για το διάταγμα που απαγορεύει σε όσους έχει λήξει ταυτότητα να ψηφίσουν, καλώντας τους πολίτες να μην απομακρυνθούν από τα εκλογικά κέντρα. Το παράνομο διάταγμα που εκδόθηκε υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης από τον πρόεδρο είναι σαν να εκδόθηκε από την Πρωθυπουργία. Δεν είναι το σφάλμα των ψηφοφόρων που δεν ανανέωσαν τις ταυτότητες. Ο χρόνος ήταν εξαιρετικά περιορισμένος. Η κυβέρνηση να διατηρήσει τουλάχιστον τα προσχήματα όπως το έκανε μέχρι τώρα, χρησιμοποιώντας ανεξάρτητους θεσμούς, ώστε να φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να χειραγωγήσει αυτές τις εκλογές. Δεν λάβανε ως ήθιστε την σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να δοθεί η δυνατότητα και στους κατόχους λιγμένων ταυτοτήτων να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα. Από τις 23.047 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους σε αυτές τις εκλογές, 6.157 ψηφοφόροι έχουν ταυτότητες οι οποίες έχουν λήξει. Η αλβανική κυβέρνηση έχει καταστρατηγήσει κάθε έννοια περί δημοκρατίας. Έχουμε επαναληπτικές εκλογές, οι οποίες γίνονται με όρους διαφορετικούς από ό,τι οι προηγούμενες. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι υπάρχει μεγάλος φόβος, δεν θα υπάρξουν επώνυμες. Πάντως, οι πρώτες αναφορές από τη Χιμάρα μιλούν για αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με το 2023, με τους ομογενείς να φτάνουν από νωρίς στα εκλογικά κέντρα. Οι κάλπες άνοιξαν 7 το πρωί εδώ στη Χιμάρα. Πρώτοι έφτασαν στα εκλογικά τμήματα, κάποιοι μειονοτικοί, οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα μόνο και μόνο για να ψηφίσουν. Είχα κανονίσει να έρθω αργότερα για 15 Αυγουστό, αλλά λόγω των εκλογών άλλαξα το πρόγραμμα και ήρθα. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω. Μήπως έρθει καμιά άσπρη μέρα και για μας. Γιατί πάντα έχουμε τύχει πληγωμένοι, βασανισμένοι. Νωρίς το μεσημέρι ψήφισαν και οι δύο υποψήφοι δήμαρχοι, Πέτρος Κικουρίας και Βαγγέλης Τάβος, με τον υποψήφιο που στηρίζει ο Φρέντι Μπελέρη να καλεί τους ψηφοφόρους να μην φοβούνται. Υπάρχουν δυσκολίες αρκετές. Οι πρώτες δυσκολίες είναι, εγώ λέγω, σε όλους τους συμπατριώτες εδώ να πάνε, χωρίς να φοβηθούν, χωρίς να μην κοιτάξουν τις απειλές, να δούνε τι θα κάνουν για το καλό του χωριού μας, για καλό της περιοχής. Και θα είμαι ο νέος δήμαρχος στη Χιμάρα. Δεν φοβούμεθα, γιατί έχουμε συνήθιση. Ψηφάμε για τα δικαιώματα δικά μας. Την ίδια ώρα υπάρχουν καταγγελίες και για παράνομη προσθήκη ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους που πρόσκυνται στο Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα. Και πάμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Sky στη Χιμάρα, Χρήστο Νικολαίδη. Έκλεισαν οι κάλπες, Χρήστο. Έχουν κλείσει οι κάλπες ακριβώς πριν από λίγα λεπτά, 8 η ώρα Ελλάδος, 7 τοπική ώρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουμε από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αλλά και τις εκτιμήσεις που κάνουν οι άνθρωποι της Ομόνιας. Η συμμετοχή στις κάλπες φέτος είναι σχετικά αυξημένη, περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από ό,τι ψήφισαν το Μάιο του 2023 έχουν προσέλθει σήμερα στις κάλπες. Βέβαια, το κλίμα είναι ακριβώς έτσι όπως το είδαμε στο βίντεο. Οι παράγοντες της ελληνικής ομογένειας εδώ στη Χιμάρα τονίζουν ότι φαίνεται πως στην κυβέρνηση και στον Έντι Ράμα δεν τους έφτανε η ιστορία με τις παράνομες μεταδημοτεύσεις, δεν τους έφτασε η ιστορία με τις διαρκείς πιέσεις για το περιουσιακό, δεν τους έφτασε η ιστορία με την παρουσία πολλών υπουργών, κρατικών αξιωματούχων, δημάρχων του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ακόμα και του πρώην διοικητή των μυστικών υπηρεσιών. Τελικά επιστράτευσαν ένα ακόμα όπλο προκειμένου να κερδίσουν αυτές τις εκλογές και αυτό το όπλο δεν ήταν άλλο από την απαγόρευση στη συμμετοχή στη διαδικασία των ανθρώπων που έχουν λιγμένη ταυτότητα. Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι της Ομόνιας, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, καθώς σε κάθε εκλογική μάχη που είχε πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα 30 χρόνια εδώ στην Αλβανία, πάντοτε δινόταν το δικαίωμα ακόμα και σε αυτούς που δεν πρόλαβαν να ανανεώσουν την ταυτότητά τους να συμμετέχουν κανονικά στην εκλογική διαδικασία. Αυτό δεν συνέβη μόνο σήμερα, μόνο εδώ στη Χιμάρα, Μάρκο. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο Νικολαίδη.